σηκωθούμε όλοι όρθιοι για να ξεκινήσουμε τη γιορτή με την προσευχή και την περμά. Να κλείσουμε το στόμα μας. Υπό τον συντονισμό της ιστορικού και συγγραφέως κυρίας Μαρίας Κιαδαρέση. Η τεχνική επεξεργασία, η μουσική επένδυση και η σκηνοθεσία είναι ενός απόφοιτού μας του Έκτορα Γκάτσου, γιου της κυρίας Βατικιώδη. Θα συνεχίσει η χοροδία μας με δύο τραγούδια και η γιορτή μας θα κλείσει με χορούς από τον όμιλο χορό της Δευτέρας Λυκείου. Ησυχία παράδειγμα. Ήταν στη Βιέννη, θυμάμαι, οι μέρες του συνεδρίου, τότε που οι δυνατοί της Ευρώπης μαζεύτηκαν και βάλθηκαν να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους. Εκείνο το συνέδριο του 1815 έμοιαζε με μεσαιωνικό πανηγύρι. Από εκείνα που, στο τέλος της γιορτής, βγαίνει πάντα στην πλατεία τρελός του χωριού για να τον κλεβάσουν
και να τον εξευτελίσουν οι δυνατοί και οι πλούσιοι. Έτσι και σε εκείνο το συνέδριο, Αγγλία, Αυστρία και Ρωσία, καχόμενες που νίκησαν τον Απολέοντα, αποφάσισαν να φτάσουν τη Γαλλία στην ίστατη ταπείνωση και να τη σβήσουν από το χάρτη. Σε όλο αυτό το μακελιό έτυχε να παρίσταμε κι εγώ, συνοδεύοντας τον Τζάρο Αλέξανδρο. Τη χρονιά εκείνη, η ζωή μου κύλησε ανάμεσα σε διπλωματικές συζητήσεις και σε ηχηρές λογομαχίες για την τύχη της χώρας που μπορεί να ξέφυγε για πόσα η Ευρώπη μπορούσε να αντέξει, όμως κανένας δεν μπορεί να αμυνθεί πως σκόρπισε απλόχερα στον κόσμο το φως του πνεύματος και της πολιτικής σκέψης. Ναι, και εγώ προσπαθούσα να πείσω, επινώντας μύρια επιχειρήματα, ανθρώπους σαν τον Μέτερνιχ, πως μια τέτοια απόφαση θα ήταν ολέθεια για όλη την Ευρώπη. Μιας και όταν ξεκινήσουν τέτοιες πρακτικές, αρχίζει πάντα ένας κύκλος αίματος που φέρνει στο τέλος την καταστροφή ακόμα και των νικητών. Ανάμεσα λοιπόν στις τόσες διαπραγματεύσεις, διαφωνίες και καχύποπτες ματιές, βρήκα καιρό για μια μέρα να ξεφύγω. Προτιμώντας από τα δείπνα των αυλών και των πρεσβειών, μια όμορφη, ζεστή βραδιά ανάμεσα σε συνεργάτες. Το κρύο ήταν τσουφτερό. Το ένιωθα να μου τρυπάει τα κόκαλα. Μπήκαμε και κάτσαμε στην Griechen Beisel, ταβέρνα που σύχναζαν οι Ρωμιοί της Βιέννης. Και εκείνη ακριβώς την ώρα άνοιξε η πόρτα και στο κατόφλι φάνηκε μια γριά τσιγκάνα, με πρόσωπο μες στη ρητίδα, σαν το τσαλακωμένο το χαρτί. Μα με ένα βλέμμα ευκίνητο, που έτρεχε εδώ και εκεί, το κάρφωνε για λίγο σε κάποιο πρόσωπο από σταμόνες, και ύστερα ξανάρχιζε την περιπλάνηση στο χώρο. Ζητιάνα προφανώς, με βήμα αργόσυρτο. Τριγύρισε για λίγο μέσα στην αίθουσα, και ύστερα ήρθε και έκατσε στο διπλανό τραπέζι από το δικό μας, και τότε μπόρεσα να δω τα μάτια της καλύτερα. Πετούσαν σπίθες. Έτσι όπως και της Ροξάνδρας, και είχε ένα ύφος που τη θύμιζε πολύ. Στα μάτια της έπεσαν κρυφτό οι ίδιοι πράσινοι ρυθμοί με εκείνης. Ταράχτηκα. Η ζωηράδα της Ροξάνδρας, μαζί με εκείνη την τρυφερότητα που τόσο αγαπούσα, την τρυφερότητα του βλέμματος που ζέστανε επί χρόνια την καρδιά μου, έβγαινε τώρα από τα μάτια μιας γριάς ζητιάνας. Φαίνεται έμεινα ώρα χαζεύοντας το πρόσωπό της, γιατί το ένιωσε θαρρής. Γύρισε και με κοίταξε, κι εγώ αμήχανος, της έβαλα στο χέρι τρία χιορίνια. Είχε συμπάθεια το βλέμμα που μου έριξε, χωρίς όμως να έχει ίχνος ταπεινότητας. «Δώσε μου το χέρι σου, αρχοντά μου, για να σου πω τη μοίρα σου», μου είπε θαρετά. Κι ήταν λες και το πρόσωπό της άλλαζε όψη. Έμοιαζε ακόμα περισσότερο με της Ροξάνδρας. Λες και ξαναζούσα τη μέρα που την πρωτοαντίκρισα στην αυλή του Τσάρου. Κυρία επί των τιμών τότε, της αυτοκράτηρας Ελισάβετ. «Δώσ' το μου για να σου πω τα μελούμενα και πώς η ζωή θα σου φερθεί», είπε. Δεν μπόρεσα να της αρνηθώ. Σαν υπνοτισμένος έδινα την παλάμη μου. Πολλή ώρα αργότερα αντιλαμβανόμουν την έκπληξη των υπόλοιπων συνδετημόνων, βλέποντας τον αυστηρό και απόμακρο υπουργό του Τσάρου να κρέμεται από τα χείλη μιας γριάς τσιγκάνας, περιμένοντας ευλαβικά να ακούσει τις προφητείες της. Εκείνη έσκυψε εξεταστικά πάνω από το χέρι μου. Κι όσο περνούσαν τα δευτερόλεπτα, η έκφρασή της άρχισε να αλλάζει. Σκοτίνιασε το πρόσωπό της, όλο αντάρα και καταιγίδα. Βουλιά έφτανε στα αυτιά μου, βροντές στα λόγια της και ας μη μιλούσε. Με κοίταξε μια ακόμα φορά ίσια, κατευθείαν στα μάτια, και έκανε να φύγει. Της κράτησα το χέρι. «Τι είναι, πες μου!» Δεν μιλούσε, μόνο με κοίταζε. «Τι είδες που είναι τόσο κακό?» Σιωπή. «Πες μου, σε παρακαλώ. Εσύ γύρεψες να μου πεις το μέλλον μου». «Ναι, την οικέτευα. Ίσως να φταίνει οι εποχές. Ίσως η αστάθεια, η αβεβαιότητα που με έκανε να πιστεύω στις αναπάντηχες ανατροπές. Δεν είχαν σιγουριά τα χρόνια εκείνα. Εξάλλου είχα πεισμώσει. Μια σφοδρή επιθυμία με έσπρωχνε να μάθω. Σε παρακαλώ». Στάθηκε τότε και απότομα μου πέταξε μια φράση αλόκοτη, που χρόνια τώρα δεν έχει ερμηνευτεί από τα συμβάντα. «Το γάβγισμα του μαύρου σκύλου να φοβάσαι». Ύστερα έφυγε σαν κυνηγημένη. «Λένε πως όταν ξεψυχούσε ο Καποδίστριας, ένα μαύρο σκυλί γάβγιζε λυσσασμένα για ώρα». Γεννήθηκε το 1776 στην Κέλκυρα
και ήταν το έκτο παιδί του Αντωνίου και της Διαμαντίνας Καποδίστρια. Προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια, καταγεγραμμένη στο Λίβρο Ντόρο της Κέρκυρας. Ο πατέρας του, Αντώνιος, ήταν από τους πιο επιφανείς δικηγόρους του νησιού, με ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα που διαμόρφωσαν την νεότερη τοπική ιστορία. Ο Ιωάννης, το 1794, πηγαίνει στην Ιταλία όπου σπουδάζει ιατρική. Επιστρέφει 4 χρόνια μετά, έχοντας νοσταλγήσει την πατρίδα του, στις οποίες τις εξελίξεις πρόκειται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η διπλωματική και πολιτική σταδιοδρομία του Ιωάννη Καποδίστρια αρχίζει το 1801 στο νεοσύστατο μικρό επτανησιακό κράτος, την Επτάνησο Πολιτεία. Τα Ιόνια νησιά, μετά τη συνθήκη του Καμποφόρνιου, Ιούνιος 1797, όταν όλες οι ενετικές κτήσεις πέρασαν στην κυριαρχία του Ναπολέοντα, τότε πρώτου υπάτου της Γαλλικής Δημοκρατίας, περίληφθαν και αυτά στους δημοκρατικούς γάρους. 21 Μαρτίου του 1800, η Ρωσία και η Τουρκία, ως τότε άσπονδοι εχθροί, συνασπισμένες ενάντια στη φιλόδοξη Γαλλία, αναγνωρίζουν με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολεως την ανεξαρτησία των 7 νήσων με το όνομα Επτάνησος Πολιτεία, θέτουν υπό την προστασία τους τα νησιά και επικυρώνουν το πρώτο σύνταγμα του κράτους που ονομάστηκε Βυζαντινό, καθώς ήταν το πρώτο που συγκροτήθηκε μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Τότε ανατέθηκε από την Επτανησιακή Γερουσία στο νεαρό Ιωάννη Καποδίστρια το έργο της εφαρμογής του συντάγματος στα Ιόνια νησιά. Η ανάληψη αυτού του δύσκολου έργου έφερε στο φως τις σπάνιες διπλωματικές ικανότητες του νεαρού και τόσο λαοφίλη του γιατρού Ιωάννη Καποδίστρια. Δεδομένου ότι με την αναχώρηση των Γάλλων άρχισε να ισχύει ξανά ο διαχωρισμός του λαού σε Ελληνείς και Ποπολάτους, ξεκίνησαν μεγάλες αναταραχές σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και ο μόνος που φαίνεται να μπορεί να κατευνά στα πνεύματα είναι ο Καποδίστριας. Αποφασισμένος να αλλάξει τα άρθρα του συντάγματος, που θεωρεί ατελέσφορα, συνεργάζεται με το Ζακύνθιο Κόμι Γεώργιο Μοντσενίγο, όργανο της ρωσικής πολιτικής, μέσω του οποίου ο Τσάρος Αλέξανδρος θα γνωρίσει τον νεαρό Επτανήσιο και θα τον εκτιμήσει για τη διπλωματική του ικανότητα και την πολιτική του οξυδέρκεια. Το 1803 λέγεται από φορολογικός γραμματέας της Επτανήσιου Πολιτείας. Σε αυτή τη θέση, ο πολλά επισόμενος, αλλά άπειρος ακόμα Καποδίστριας, κατάφερε να εκπαιδευτεί και να εξελιχθεί στο διπλωμάτη και νομοθέτη που άφησε ανεξήγητο στίγμα του στην επτανησιακή ιστορία. Και το πρώτο που επιδίωξε ήταν να λυτρώσει τον λαό από την κατάρτωση και την αμάφεια. Όντως, με τη σύνταξη του νέου συντάγματος την ίδια χρονιά, θέτει ως όρο συμμετοχή στα κοινά το ύψος των εισοδημάτων και όχι τον τίτλο εμμιανίας, δίνοντας έτσι εξουσία και στους ποπολάρους με κάποια περιουσία όπως η πλειοκτήτης ή έμπορη. Με αυτόν τον τρόπο, η αστική τάξη των Επτανήσεων αποκτάει πολιτικά δικαιώματα που επί αιώνες απήχε από αυτά, με εξαίρεση την τριετία των Δημοκρατικών Γάλλων. Όμως, το 1807, μετά τη συνθήκη του Τιλσίτ, τα Επτάνησα περνούν στην κατοχή των Γάλλων, αυτοκρατορικών αυτή τη φορά, και η ανεξαρτησία τους σβήνει κάτω από το σκύπτρο του Ναπολέοντα. Τότε ο Καποδίστριας αρνείται τις δελεαστικές προτάσεις που τον ήθελαν τοποθετημένο σε υπεύθυνη διοικητική θέση και αναχωρεί για την Πετρούπολη, αποδεχόμενος ευχαρίστως την πρόσκληση του Τσάρου Αλέξανδρου να υπηρετήσει στη ρωσική διπλωματία. Ο Καποδίστριας πίστευε πως υπηρετώντας τη ρωσική πολιτική θα συνέβαλε ουσιαστικότερα στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Ιανουάριο του 1809 φτάνει στην Αγία Πετρούπολη και αμέσως διορίζεται σύμβουλος της επικράτειας στο τμήμα των εξωτερικών υποθέσεων της Ρωσίας. Γρήγορα κέρδισε την εύνοια του Τσάρου και το 1811 διορίζεται στη ρωσική πρεσβεία της Βιέννης, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνει τη διεύθυνση του διπλωματικού γραφείου του Ρώσου Ναυάρχου Τσιτσακόφ στο Βουκουρέστι και στο Δούναβι,
όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Εκεί ο Καποδίστριας ανέλαβε σημαντικές αρμοδιότητες, τις οποίες χειρίστηκε με σπάνια διπλωματική ευστροφία. Κάποιες από τις αρμοδιότητες αυτές ήταν και η φροντίδα επικύρωσης της συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1812, την οποία θεωρούσε ανεφάρμοστη και καταστρεπτική για τους λαούς της Βαλκανικής Χερσονήσου, δεδομένου ότι η Ρωσία τους εγκατέλειπε στην τουρκική εκδικητικότητα. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, ο Καποδίστριας ήρθε σε επαφή με την τουρκική διπλωματία και γνώρισε τις πολιτικές μεθόδους της πύλης. Ο Ρώσος ναύαρχος Τσιτσακόφ, εντυπωσιασμένος από τις προτάσεις και ενέργειες του Έλληνα διπλωμάτη, έγραφε. Ο Κόμης Καποδίστριας, που δεν απελπίζεται ποτέ για τις μεταδοτικές εξελίξεις, μου έστειλε ένα υπόμνημα, όπου μου εξέρεται όλες τις απόψεις για τους λαούς της Βαλκανικής. Το υπόμνημα αυτό έφτασε αργότερα στα χέρια του Τσάρου, τον εντυπωσίασε και κάλεσε τον Καποδίστρια στη Φραγκφούρτη όπου βρισκόταν και του ανέθεσε τη διεκπαιρέωση ενός από τα πιο δύσκολα προβλήματα που απασχολούσαν τότε την Ευρώπη. Την ενοποίηση της διαιρεμένης σε μικρά κρατήδια Ελβετίας και τη διαφύλαξή της από την επικίνδυνη επιρροή του Ναπολέοντα. Πράγματι, αυτή η διπλωματική αποστολή ήταν από τις δυσκολότερες υποθέσεις της κρίσιμης εκείνης περίοδου, αφού έπρεπε να ενωθούν και να οργανωθούν τα ανεξάρτητα μεταξύ τους καντόνια της Ελβετίας και να εξουδετερωθούν τα αντιμαχόμενα συμφέροντά τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα ομόσπονδο κράτος με δημοκρατικές αρχές. Επίσης, έπρεπε να αποσπαστεί η χώρα από τη γαλλική επιρροή και να αναθεωρηθεί το Ελβετικό Σύνταγμα, με εύστοχους διπλωματικούς χειρισμούς και με το κύρος που ασκούσε στους συνομιλητές του, κατόρθωσε να φέρει εις πέρα στην αποστολή αυτή. Η Ομοσπονδιακή Βουλή της Ελβετίας, το 1814, κατάρτισε το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα που συνέταξε ο Καποδίστριας, ενώ αντιπροσωπεία των καντονιών θα πήγαινε στη Βιέννη όπου άρχισε το συνέδριο για να το επικυρώσουν οι σύμμαχοι ηγεμόνες. Επίσης, θα επιστρέφονταν στην Ελβετία οι επαρχίες που κατήχαν ακόμα τα γαλλικά στρατεύματα. Η ολοκλήρωση μιας τόσο πολύπλοκης διαπραγμάτευσης μου στήχησε πάρα πολλά βάσανα και ταξίδια και εκθέσεις και σύνταξη κειμένων και πολλά άλλα σχέδια, γράφοντας στον πατέρα του. Η Ελβετία ευγνωμονούσα, τον αντάμεψε ποικιλοτρόπους και αρκετά καντόνια της χώρας τον ανακήρυξαν επίτιμο πολίτη. Μεγάλο σταθμό της διπλωματικής σταδιοδρομίας του Καποδίστρια ήταν το συνέδριο της Βιέννης 1814-1815, καθώς και το συνέδριο του Παρισιού αμέσως μετά τη συνθήκη του οποίου, επηρεάζοντας τον Τσάρο, κατάφερε να βγουν τα Επτάνησα κάτω από τη Βρετανική κυριαρχία, ώστε να μην τα πάρει η Αυστρία που τα εποφθαλμιούσε. Ο ίδιος ο Τσάρος Αλέξανδρος κάλεσε τον Καποδίστρια στο συνέδριο της Βιέννης γιατί, όπως είπε στην Ελληνίδα Ροξάνδρα Στούρτζα, κυρία επί των τιμών της Τσαρίνας Ελισάβετ, δεν είχε άλλο διπλωμάτη τόσο ικανό με τη δύναμη να αναμετρηθεί στις διπλωματικές μάχες με τον Αυστριακό καγκελάριο Μέτερνιχ. Το θέμα των Ιωνίων, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Μέτερνιχ, διευθετήθηκε με την υπογραφή συνθήκης που οριστικοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1815 στο Παρίσι. Στο συνέδριο αυτό του Παρισιού, το καλοκαίρι του 1815, οι δυνάμεις που οδήγησαν σε οριστική νίκη των Ναπολέοντα συζήτησαν το θέμα της ηττημένης Γαλλίας, Αυστρία, Αγγλία και Προυσία επέμειναν στο να ληφθούν αυστηρές κυρώσεις εδαφικές, οικονομικές, στρατιωτικές εις βάρος της Γαλλίας. Ο Καποδίστριας όμως, με υπόμνημά του, υποστήριζε πως με την ήττα του Ναπολέοντα και τον τερματισμό των μακροχρόνιων πολέμων, οι στόχοι των συμμάχων είχαν εκπληρωθεί. Θεωρούσε δε ότι η Γαλλία έπρεπε να παραμείνει ισχυρή δύναμη, γιατί με το δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα θα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα διπλωματικής ισορροπίας απέναντι στον απολυταρχικό δεσποτισμό της Αυστρίας και της Προυσίας. Πίστευε ακόμα ότι προηγουμένως στη Γαλλία θα εξασφάλισε τη φιλία της σε περίπτωση Ρωσοτουρκικού πολέμου, τον οποίο σκόπευε να επιδιώξει προκειμένου να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Παρά τις τεράστιες και πολλαπλές αντιδράσεις,
οι απόψεις του Καποδίστρια επικράτησαν, εξασφαλίζοντας την ευγνωμοσύνη της Γαλλίας. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος, θέλοντας να δείξει εντράκτως την ευγνωμοσύνη του στον Έλληνα διπλωμάτη, που έσωσε τότε τη Γαλλία, του έστειλε μια επιστολή με τις ωραιότερες φράσεις του κόσμου, όπως αναφέρει η Ροξάνδρα Στούρτζαν στα απομνημονεύματά της, και του πρόσφερε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο ο Καποδίστριας αρνήθηκε κατηγορηματικά, ζητώντας ανταυτού να εφοδιαστούν με βιβλία τα σχολεία της Επτανήσου. Το 1816 ο Καποδίστριας διορίστηκε από τον Τζάρο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και με την ιδιότητα αυτή συμμετέχει στο συνέδριο του Άχεν τον Σεπτέμβριο του 1818. Εκεί κατέπληξε τους Ευρωπαίους διπλωμάτες με τις ριζοσπαστικές και φιλελεύθερες απόψεις του για την εποχή εκείνη γύρω από το θέμα των δικαιωμάτων των μικρών κρατών. Βασικός του στόχος ήταν να αναγνωριστεί στους μικρούς λαούς το δικαίωμα να αντιμετωπίσουν τα εθνικά τους προβλήματα και τα μεγάλα κράτη να μην επεμβαίνουν στα εσωτερικά τους. Με τον τρόπο αυτό θα άνοιγε ο δρόμος για την υπόδουλη Ελλάδα. Τα συνέδρια του Τροπάου και του Λάιμπαχ από το φθινόπωρο του 1820 ως το τέλος της άνοιξης του 1821 υπήρξαν από τις πιο δύσκολες στιγμές για τον Καποδίστρια, καθώς και το προανάκρουσμα του τέλους της θητείας του ως Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας. Κύριο θέμα των συνεδρίων αυτών ήταν η αντιμετώπιση της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατούσε στην Ευρώπη εξαιτίας της κήρυξης των επαναστατικών κινημάτων της Ισπανίας και της Ιταλίας, Καρμπονάρη. Οι μεγάλες δυνάμεις κράτησαν εντελώς αντιδραστική στάση και αποφάσισαν να καταπνίξουν με τη βία κάθε επαναστατικό κίνημα της Ευρώπης. Τη στιγμή εκείνη, ο Καποδίστριας, αν αποφάσισε μόνος του, είναι βέβαιο πως θα υποστήριζε μεγαλύτερη διαλλακτικότητα απέναντι στους Ευρωπαίους επαναστάτες, αναλογιζόμενος προφανώς την περίπτωση των Ελλήνων. Η στάση όμως του Τσάρου εναρμονίστηκε πλήρως με αυτή των υπολείπων συμμάχων. Αυτό, σε συνδυασμό με τις συγκεκαλυμμένες μεν πλην όμως άοπνες προσπάθειες του Καποδίστρια υπέρ της ελληνικής επανάστασης, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του Μέτερνιχ και του Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας Κάστλερεϊ, οι οποίοι δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να δοθούν δικαιώματα στους μικρούς λαούς. Η αντιπαλότητα αυτή Μέτερνιχ και Καποδίστρια είχε τέτοια διάρκεια και ένταση που ο καγκελάριος της Αυστρίας είχε βάλει μια ολόκληρη ομάδα πρακτόρων της Αυστριακής Αστυνομίας να παρακολουθούν και την παραμικρή κίνηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, υποπτευόμενος τον Καποδίστρια, όχι μόνο ως υποστηρικτή, αλλά και υποκινητή της Επανάστασης των Ελλήνων. Και δεν ήταν τόσο αβάσιμης η υπόψη του. Αφενός ο Καποδίστριας ήταν ο πρώτος που σκέφτηκαν οι φιλικοί για την αρχηγία της εταιρείας. Και αν δεν δέχτηκε να την αναλάβει, ήταν γιατί δεν εμπιστεύτηκε τον πρώτο εκπρόσωπο που εστάλει για να τον στρατολογήσει. Πρόκειται για τον Γαλάτη, έναν Ιθακίσιο που αργότερα απεδείχθη τόσο επιπόλαιος, ώστε έβαλε την εταιρεία σε τέτοιο κίνδυνο που ανάγκασε τους ίδιους τους συντρόφους του να τον εκτελέσουν, γεγονός που αποδεικνύει το αλάνθαστο ένστικτο του Καποδίστρια στην κρίση του για πρόσωπα και πράγματα. Ο άλλος λόγος ήταν το ότι γνωρίζοντας την αδιάλακτη στάση των δυνάμεων απέναντι σε οποιαδήποτε εξέλιξη, θεωρούσε πως μια επανάσταση των Ελλήνων εκείνη τη χρονική στιγμή θα ήταν αυτοκτονία. Την ίδια αντιμετώπιση με τον Γαλάτη είχε και ο Ξάνθος, όταν τον επισκέφθηκε και αυτός για να το πείσει να αναλάβει την αρχηγία της φιλικής. Εξάλλου, ο Καποδίστριας ποτέ δεν εκτίμησε το έργο της φιλικής εταιρείας, θεωρώντας τους ιδρυτές της τυχοδιώκτες και άτομα που δεν αξίζουν εμπιστοσύνης. Παράλληλα, πίστευε ακράδαντα πως εκείνη η στιγμή ήταν πολύ ασύμφορη για οποιοδήποτε ξεσηκωμό, ελπίζοντας πως θα έρθει η ώρα που θα μπορέσει να πείσει τον Τζάρο να διαχωρίσει τη θέση του από την Ιερή Συμμαχία. Μάλιστα, με πολλές αφορμές, προσπάθησε κατά καιρούς να στρέψει τον Τζάρο ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να της επιτεθεί στρατιωτικά, πράγμα όμως που δεν έγινε ποτέ, αφού ο Αλέξανδρος, πιστός στην Ιερή Συμμαχία, ήθελε με κάθε τρόπο να αποφύγει μια σύραξη που θα αναστάτωνε εκ νέου την Ευρώπη. Έτσι, αρχίζει όλο και πιο πολύ να επηρεάζεται από την πολιτική του Μέτερνιχ
και να απομακρύνεται από τις θέσεις του Υπουργού του, γεγονός που μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης θα οδηγήσει τους δύο άνδρες σε διάσταση πολιτικής γραμμής. Γιατί ο Καποδίστριας μπορεί να μην πίστευε στο έργο της Φιλικής, όμως δεν ξέχασε ούτε στιγμή την ελληνική υπόθεση. Μάλιστα, όταν διαπίστωσε πως παρόλες τις προσπάθειές του να τον αποτρέψει, ο Αλέξανδρος Υψηλάνης επέμενε στην Επανάσταση, φρόντισε ακόμα και να τον συμβουλέψει να την κηρύξει στις παραδουνάδιες ηγεμονίες, όπου οι Οθωμανοί θα αργούσαν να επέμβουν να καταπνίξουν την Επανάσταση, δεδομένου ότι όφυλαν να περιμένουν την άδεια της Ρωσίας γι' αυτό. Μην ξεχνάμε δε πως ήταν αυτό ακριβώς το γεγονός που επέτρεψε πια στον Μέτερνιχ να κατηγορήσει ανοιχτά τον Καποδίστρια ως υποκινητή της ελληνικής εξέγερσης. Οι σχέσεις Καποδίστρια και Τσάρου Αλεξάνδρου φτάνουν σε οριακό σημείο την άνοιξη του 1822, όταν μετά τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη, προτρέπει τον Τσάρο να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να τις κηρύξει στον πόλεμο. Ο Αλέξανδρος αρνείται κατηγορηματικά. Μάλιστα, λίγο αργότερα, φοβούμενος πιθανή επανάσταση στην Πολωνία, ρωσική τότε επαρχία, αρχίζει πια να εναρμονίζεται πλήρως με τις θέσεις του Μέτερνιχ. Έτσι, ο Καποδίστριας αναγκάζεται να υποβάλει την παραίτησή του, στηριζόμενος στον ισχυρισμό ότι θέλει να βοηθήσει απερίσπαση στην πατρίδα του, χωρίς να εκθέτει τον Τσάρο απέναντι στους εταίρους του, διατηρώντας ένα επίσημο αξίωμα της χώρας. Ο Αλέξανδρος, δεχόμενος την παρέτησή του, λέγεται πως τον αγκάλιασε θερμά, ευχαριστώντας τον για όσα προσέφερε στη Ρωσία. Αργότερα ο Τσάρος θα καταλάβει τα λάθη του και θα εκτιμήσει τον Καποδίστρια όσο ποτέ άλλοτε. Είναι τότε που η Ρωσία αρχίζει σιγά σιγά να απομακρύνεται από το πλαίσιο της Ιερής Συμμαχίας και να δρά αυτόνομα. Φαίνεται δε πως είχε αποφασίσει να ξανακαλέσει τον Καποδίστρια στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά το 1825 τον πρόλαβε ο θάνατος. Άγνωστη, μαλαμπρή σελίδα στη διπλωματική σταδιοδρομία του Καποδίστρια είναι οι πολύχρονοι αγώνες του για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των νεύρων και την κατάργηση του επέσχυνου του φλεγγορίου στις ακτές της Αφρικής. Στις 30 Μαρτίου 1827, η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας εξέλεξε τον Καποδίστρια κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, σε μια περίοδο που η Επανάσταση καρκινοβατούσε. Έπειτα από επίπονες διαβουλεύσεις του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης στο ελληνικό κράτος, έφτασε στον Άφλιο στις 7 Ιανουαρίου 1828, γενόμενος δεκτός με σιτοκραυγές και ενθουσιώδεις εκδηλώσεις από το λαό. Δύο ημέρες αργότερα έφυγε για την Έλληνα, όπου κρίθηκε καταλληλότερη από τον Άφλιο ως προσωρινή έδρα της κυβέρνησης. Το 1829 η πρωτεύουσα μεταφέρεται στον Άφλιο. Η πρώτη επαφή του Καποδίστρια με την υπηρετική Ελλάδα υπήρξε αποκαρδιωτική λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιπαλότητες που είχαν προκύψει μεταξύ των φατριών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης δεν είχαν κοπάσει. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη και η οικονομία της κυρίως υποπτώχευσε. Ο Καποδίστριας κλήθηκε να κυβερνήσει με βάση το πολιτικό σύνταγμα της Τριζίνας. Αλλά ως οπαδός της πεφωτισμένης δεσποτείας πίστευε ότι τα συντάγματα και τα κοινοβουλευτικά σώματα ήσαν πρόωρα για ένα κράτος ασύστατο ακόμα όπως η Ελλάδα. Έτσι πρέσβευε την αρχή του ενός ανδρός, έστω και υπό προθεσμία. Στις 18 Ιανουαρίου 1828 πέτυχε ψηφίσμα της Βουλής για αναστολή του συντάγματος.